Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Θεοχάρη Δαλακούρα, υπό την διπλή ιδιότητά του, δηλαδή του πανεπιστημιακού δασκάλου και του νομικού επιστήμονα, για να συζητήσουμε μαζί του θέματα δικαιοσύνης και παιδείας. Κύριε Δαλακούρα, καλησπέρα και καλωσορίσατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Δαλακούρα, με αφορμή την αναθεώρηση του συντάγματος, πολλής λόγος γίνεται για δύο ζητήματα τα οποία απασχολούν τους εθνοπατέρες μας και αφορούν πρώτον την κατάργηση περί ευθύνης υπουργών και δεύτερον την περαιτέρω θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Ως νομικός, ποια είναι η άποψή σας? Ναι, είναι σημαντικότατο ζήτημα το Σύνταγμα. Πρέπει να έχει την αξία που οφείλουμε και ιστορικά και δομικά ως κοινωνία να το αποδίδουμε. Κατά τούτο, ήδη προλογικά πρέπει να πει κανείς ότι η όλη διαδικασία αναθεώρησης είναι σοβαρότατη διαδικασία, εξαιρετική διαδικασία, με ειδικές συνιστώσεις, έτσι ώστε να δώσουμε τη δέουσα σημασία. Και τα δύο ζητήματα που θίξατε είναι σημαντικά. Είναι ζητήματα που αρχίζουν και αποκτούν και την πεποίθηση σε όλο τον κόσμο ότι χρειάζονται αλλαγές στους συγκεκριμένους τομείς, αλλά και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Ωστόσο, θέλω ήδη εκ προημίου να τονίσω μία συνιστόσα, μία παράμετρο. Το Σύνταγμα προβλέπει μία ειδική διαδικασία αναθεώρησης ακριβώς για να διατηρεί τη μεγάλη αξία του στην ένωμη ζωή, στη μεγάλη αξία του στον πολιτικό στίβο, στην κοινωνία, έτσι ώστε να μην αναθεωρούνται είτε υπό το φως αιτημάτων λαϊκίστικων, είτε υπό το φως απαιτήσεων σκοπιμοτήτων, να μην αναθεωρούνται οι διατάξεις του τόσο σύντομα και με διαδικασίες εξπρές. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, δηλαδή είναι αξιακός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους περιπτώσεις που θίξατε. Το θέμα της κατάργησης ευθύνης υπουργών, μάλλον το θέμα της αντιμετώπισης των εγκλημάτων που τελούν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, υπουργοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι δημοκρατίας, χρειάζεται μία αναθεώρηση, γιατί είναι πλέον κεκτημένη αντίληψη στην κοινωνία μας. Είναι μία πρόκληση ανισότητας να υπάρχει τόσο μικρό όριο, τέτοια μικρή προθεσμία, αποσβεστική προθεσμία τη λέμε στα νομικά, αλλά είναι, για να γίνει πιο κατανοητό, τόσο μικρή προθεσμία για να εκδικαστεί ένα συγκεκριμένο έγκλημα, να παραπεμφθεί και να εκδικαστεί. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το οποίο φαίνεται ότι αποτελεί κοινό τόπο σε όλα τα πολιτικά κόμματα και είναι ίσως από τα σημεία εκείνα που συμπίπτουν οι πολιτικές αντιλήψεις για την αναθεώρησή του. Υπάρχει βέβαια και η λεγόμενη προδικαστική διαδικασία, η διαδικασία δηλαδή αναζήτησης των αποδείξεων, των στοιχείων, των ενδείξεων, για να δουν εάν θα παραπεμφθούν ή όχι τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό συνέχεται και με το δεύτερο ζήτημα. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η Βουλή στα ανακριτικά της καθήκοντα φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στην όλη διαδικασία. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συχνά να παραπέμπονται στην δικαιοσύνη τα συγκεκριμένα ζητήματα, η αναζήτηση δηλαδή των αποδείξεων να παραπέμπεται εκεί. Με αυτό θίγεται και το δεύτερο ζήτημα. Το ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης είναι επίσης κομβικό. Όπως το Σύνταγμα, έτσι και η δικαιοσύνη ως μία από τις εξουσίες του κράτους, ως ένας κρατικός άξονας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και χρειάζεται ιδιαίτερη θωράκιση, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε ζητήματα του μέλλοντός μας και να τα αντιμετωπίζουμε με την ασφάλεια ότι η δικαστική λειτουργία μας και το όλο δικαστικό σύστημα, αφενός μεν είναι ανεξάρτητο, μπορεί να ανταποκρίνεται αμερόληπτα στις απαιτήσεις της κοινωνίας, απ' την άλλη μεριά όμως μπορεί να παράξει αποτελεσματικό έργο. Γι' αυτό και εδώ συνταγματικά χρειάζεται ενίσχυση στην ανεξαρτησία τους
και ενίσχυση στην δομή της δικαιοσύνης. Ζητήματα τα οποία αφορούν το Σύνταγμα και πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του Συντάγματος. Εδώ εν πολλής υπάρχει έτσι μία σύμπτωση, αλλά υπάρχουν και σοβαρές διαφοροποιήσεις στα επιμέρους κόμματα στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας που άρχισε στην αναθεώρηση. Μάλιστα. Στο ίδιο πλαίσιο, κινούμενοι, θα θέλαμε να εντοπίσετε εκείνα τα σημεία που θεωρείτε κρίσιμα από νομικής και δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους, τα οποία θα έπρεπε, συγχωρείτε, να απασχολήσουν τον πολιτικό κόσμο κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Τι λέτε εδώ? Ναι, είναι πολλά σημαντικά ζητήματα, τα οποία απαιτούν, όπως προείπαμε, μία σύμπτωση των πολιτικών δυνάμεων, έτσι ώστε να παραχθεί πραγματικό έργο. Αλλιώς, εάν αντιμετωπίσουμε τη συνταγματική διαδικασία πρόχειρα και με σκοπιμότητες πολιτικές, θα αποτύχει το όλο εγχείρημα και θα αποτύχει όλη η διαδικασία. Μέσα στα ζητήματα πρέπει να δούμε συγκεκριμένες πτυχές, όπως για παράδειγμα τα ίδια τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ξέρετε, έχουμε μια μετάλλαξη της κοινωνίας μας μέσα από την τεχνολογία, μέσα από νέες διαδικασίες που αναδεικνύουν άλλες πτυχές, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από την όλη σύγχρονη δομή της κοινωνίας, και όλο αυτό για να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του Συντάγματος θα χρειαζόμασταν ενίσχυση ή, αν θέλετε, μια διαφορετική προσέγγιση και εμβάθυνση της προστασίας που παρέχουν τα δικαιώματα. Αυτό είναι ένας τομέας που δεν έχει ακουστεί καθόλου στην συνταγματική συζήτηση για την αναθεώρηση ή όχι. Στα ζητήματα της αναθεώρησης θα έπρεπε να θίξουμε και άλλους επιμέρους τομείς. Τέτοιοι τομείς είναι η παιδεία. Και εκεί πρέπει να δούμε κάποια επιμέρους στοιχήματα που είναι γύρω μας. Δεν μπορεί να συζητούμε σε ένα παραδοσιακό επίπεδο για την ιδιωτική παιδεία, παρότι εγώ είμαι δάσκαλος της δημόσιας παιδείας και δίνω την ψυχή μου στο πανεπιστήμιο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, και αυτό θα προασπίσω. Πλην όμως δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Όλα τα γύρω κράτη έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της δικής μας αναφοράς, της νέας γενιάς, πηγαίνει και σπουδάζει έξω, στις έξω χώρες, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Επιστρέφουν στην Ελλάδα και επομένως είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αποφευχθεί με θεωρητικές κατασκευές. Πρέπει να αντιμετωπιστεί, να αποτελέσει και αυτό ένα από τα κεντρικά ζητήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος υπάρχουν και άλλα επιμέρους στοιχήματα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Συζητείται, ας πούμε, να μπορεί στο πλαίσιο του συντάγματός μας να μπορεί η αναθεώρησή του να γίνεται με όχι εξαιρετικό χαρακτήρα, αλλά με πιο σύντομες διαδικασίες. Να μην χρειάζονται δύο βουλές, να μπορεί να γίνεται άπαξ. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη συζήτηση σε αυτό το μήκος κύματος και θα φέρει εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση του συντάγματος και άρα υποβάθμιση της συνταγματικής αξίας. Μάλιστα. Κύριε Δελακούρα, αυτές τις ημέρες ο ελληνικός λαός γίνεται δέκτης μιας ακατάσχετης σκανδαλολογίας εξαιτίας και της υποθέσεως Παπαντονίου και του λεγόμενου σκανδάλου της υγείας. Οπότε θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς βλέπετε σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις το ρόλο της δικαιοσύνης, η οποία πολλές φορές βάλεται από κομματικές παρατάξεις, αλλά και πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει να θωρακιστεί ο πολιτικός κόσμος και σε νομικό επίπεδο για την αποφυγή λαθών στην απονομή της δικαιοσύνης. Τι λέτε? Δεν θα σταθώ στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν γνωρίζω επιμέρους εσωτερικές πτυχές και υπό την έννοια αυτή δεν θα ήθελα να σχολιάσω, όπως δεν σχολιάζω και καμία εκκρεμή υπόθεση. Το ζήτημα όμως δίνει λαβή για συζήτηση μόνο στο ότι έχουμε ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο ύστερα από καιρό μπαίνει σε μια διαδικασία ζητημάτων της δικαιοσύνης. Εδώ έχει αξία αυτό που προείπαμε σε σχέση με την ανεξαρτησία, σε σχέση με το όλο την ενδυνάμωση των αξιών του συστήματός μας για να τα αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν συμβαίνουν γύρω μας εγκληματικές ενέργειες πρέπει να αντιμετωπίζονται.
όχι όμως με σκοπιμότητες. Αυτό είναι η μία προϋπόθεση, έτσι ώστε η δικαιοσύνη να παραμένει εντελώς αμέριστη, να παραμένει ως οργανισμός σε ετοιμότητα και με όλες τις δυνατότητες να παράξει το έργο της. Επομένως, αξιακά θέλουμε ενδυνάμωση στην δικαιοσύνη. Ανεξάρτητους δικαστές θέλουμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Μηχανισμό θέλουμε, οχύρωση μηχανισμού σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Δυνατότητες να προσδώσουμε στη δικαιοσύνη, είτε μέσα από νέους θεσμούς, είτε μέσα από τέτοιες αξιακές δομές, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει στοιχήματα. Δεν είναι μέγιστα στοιχήματα. Ξέρετε, μερικές φορές υπερακοντίζουμε ή δίνουμε, φωτίζουμε υπερβολικά κάποιες επιμέρους πτυχές. Αντίστοιχα πολιτικά εγκλήματα έχουν λάβει χώρα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αντιμετωπίστηκαν χωρίς να γίνεται ο θόρυβος που χρειάζεται και χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα σε επίπεδο φημολογίας ή σε επίπεδο ανασφάλειας ή σε επίπεδο σκοπιμοτήτων. Γάλλος πρόεδρος καταδικάστηκε για συγκεκριμένες, όχι αντίστοιχες, αλλά μια συγκεκριμένη περίπτωση κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Όλο αυτό αντιμετωπίστηκε με ασφάλεια και με εμπιστοσύνη απέναντι στο μηχανισμό. Αυτό θέλουμε. Αξιοπιστία στο μηχανισμό μας, ανεξαρτησία των δικαστών μας και ταυτόχρονα ενδυνάμωση της λειτουργικής δυνατότητάς τους να τα αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος δικαίου και εκεί στοχεύουμε. Μακάρι να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης, της συνταγματικής αναθεώρησης, ώστε επιτέλους να ξεφύγουμε από τις παιδικές ασθένειες ανάμειξης όλων των άλλων σε ζητήματα ευθύνης. Μάλιστα. Ερχόμενοι τώρα στην ιδιότητά σας ως πανεπιστημιακού δασκάλου και μάλιστα σε ένα πανεπιστήμιο μιας ακριτικής περιοχής της Ελλάδος, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε γιατί υπάρχει τόσο επικριτική διάθεση έναντι του Υπουργού Παιδείας για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου της χώρας. Τι λέτε? Δεν θα στοχεύσω πάλι τον Υπουργό. Θα μιλήσω όμως για τις πολιτικές της παιδείας. Ξέρετε, επειδή μετεξελίσσεται η κοινωνία μας και μετεξελίσσονται και οι χώρες γύρω μας, η παιδεία αποτελεί ένα διαρκές στοίχημα σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε, η χώρα μας δεν έχει να παράξει πάρα πολλά προϊόντα. Το προϊόν της παιδείας θα όφιλε να είναι το πρώτο, το πρωταρχικό προϊόν. Δέστε τι έκανε η Φιλανδία. Η Φιλανδία είχε γύρω της δυνάμεις, όπως από τη μια μεριά η Ρωσία, από την άλλη μεριά η Σουηδία, με βιομηχανικό δυναμικό. Αναζήτησε λοιπόν παιδεία αναφοράς της, ώστε να γίνει ανταγωνιστική. Το πεδίο που αναζήτησε ήταν παιδεία και τεχνολογία. Επένδυσε επί μία δεκαετία στους συγκεκριμένους τομείς, στην τεχνολογία και στην παιδεία, και έγινε μία χώρα εύνομη, με μεγάλη ανάπτυξη στα ζητήματα της παιδείας και με πάρα πολύ υψηλή συνιστόσα της τεχνολογίας. Αυτό πρέπει να κάνουμε για ένα λόγο παραπάνω εμείς, γιατί εμείς έχουμε την παράδοση της παιδείας διαχρονικά. Έχουμε ένα εξαιρετικό ιστορικό παρελθόν, μια αναφορά δηλαδή παιδείας, την οποία πρέπει να επενδύσουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε και ανταγωνιστικοί και να εξυψώσουμε αυτή τη θέση μας στη σύγχρονη κοινωνία. Αυτό δεν φαίνεται όμως στον ορίζοντα. Η παιδεία δεν είναι ασθμένουσα, η παιδεία φαίνεται να μιλά με όρους του παρελθόντος, ενώ γύρω μας υπάρχουν προκλήσεις για το μέλλον. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνική νοημοσύνη. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με σύγχρονα στοιχήματα παιδείας, με την τεχνολογία. Και σε όλα αυτά εμείς, και εδώ είναι η κριτική μου απέναντι στην ακολουθούμενη πολιτική, ενώ πρέπει να αναδείξουμε τα πανεπιστήμια μας, τα ανώτατα ιδρύματά μας σε μέγιστο βαθμό, να τα ενδυναμώσουμε και να γίνουν εξωστρεφή, να ενισχύσουμε τα μεταπτυχιακά τους, να βρούμε καινοτόμες δράσεις. Ασχολούμαστε τα τελευταία χρόνια με το αν τα ΤΕΗ θα αναβαθμιστούν και θα γίνουν πανεπιστήμια και με το αν στα επιμέρους μέρη που έχουμε ΤΕΗ, διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, θα δημιουργήσουμε μηχανισμούς παιδείας, δηλαδή πανεπιστήμια. Θα τα μεταλλάξουμε σε πανεπιστήμια. Αυτό μας πάει κάτω.
Δεν έχω τίποτα με τα ΤΕΙ. Αλλά τα στοιχήματα πρέπει να είναι για εξύψωση προς τα πάνω. Όχι να κάνουμε τα ΤΕΙ πανεπιστήμια, να ενδυναμώσουμε τα πανεπιστήμια μας. Τα ΤΕΙ έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο και να τον ακολουθήσουν και να πετύχουν στο ρόλο τους. Το πανεπιστήμιο όμως πρέπει να αναδείξει σε μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που έχει στη σύγχρονη κοινωνία, έτσι ώστε να μην έχουμε αφέμαξη, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτή την μετανάστευση των επιστημόνων μας. Και αυτό το λέω με λύπη, επειδή ο ίδιος ως καθηγητής έχω στείλει πάρα πολλά παιδιά στο εξωτερικό. Πάρα πολλά από αυτά δεν θα γυρίσουν πίσω. Μιλούμε για ζήτημα της, ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, την υπογενετικότητα, και την ίδια ώρα κλείνουμε τα μάτια σε ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Ότι όταν φεύγει ένα 30% της νεολαίας μας στο εξωτερικό, όταν αυτοί κάνουν οικογένεια στο εξωτερικό, η Ελλάδα θα πτωχεύσει. Θα πτωχεύσει πρώτα από ανθρώπινο δυναμικό. Μαζί με την υπογενετικότητα θα έχουμε μια φθήνουσα πορεία. Βλέπετε λοιπόν ότι τα ζητήματα της παιδείας δεν είναι ένα ξεκομμένο κομμάτι. Πρέπει να είναι το πρωτεύον, το κύριο, να επενδύσουμε, να αγκαλιάσουμε την παιδεία για να παράξουμε τους νέους επιστήμονες του μέλλοντός μας. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα μας ενδιέφερε ιδιαίτερα να έχουμε την άποψή σας για αυτό που ονομάζεται εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε σχέση με τον τρόπο που πρέπει να συνδέεται το λύκειο με το πανεπιστήμιο αλλά και το πανεπιστήμιο με την εργασία. Ναι, εξαιρετικό ερώτημα. Όντως είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που φαίνεται ότι πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί να προωθηθεί αυτή η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, τη σύνδεση του εργοστασίου με τις θετικές επιστήμες, τη σύνδεση της άσκησης στο ίδιο το πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια την εκπαιδευτική δηλαδή, και φαίνεται ότι εμποδίζεται για διαφόρους λόγους, άλλοτε εξωγενείς, άλλοτε συστηματικούς λόγους. Δύο επιμέρους πτυχές θα έβλεπα. Το ένα πρέπει σε επίπεδο δομής και συστήματος να αποφασίσουμε ότι η παιδεία μας δεν μπορεί να στοχεύεται με την λογική της διεύρυνσης σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται στο σύνολό τους να έχουμε εκπαίδευση, πανεπιστήμιο σε κάθε πόλη και ταυτόχρονα όλοι να σπουδάσουν όλες τις σχολές. Αυτό είναι ένα από τα πρώτα βασικά ελλείμματα κατά την προσωπική μου άποψη. Δεν μπορεί ας πούμε όλοι να σπουδάσουν νομικοί, γιατροί, μηχανικοί. Πρέπει να δούμε νέους τομείς, να δούμε νέες δυνατότητες. Η διεύρυνση της παιδείας δεν πρέπει να περνά μέσα από την έννοια ότι θα περάσουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι στο πανεπιστήμιο. Θα περάσουν όλοι σε συγκεκριμένες 5 ή 10 σχολές. Η πολιτική της παιδείας θα έπρεπε να προσανατολίζεται στο να υπάρχει μια διασύνδεση της παιδείας με τις ίδιες τις δυνατότητες και προκλήσεις της κοινωνίας στους τομείς που αναπτύσσεται η χώρα. Να ενδυναμώσουμε εκεί κατεύθυνση παιδείας και να λέμε, για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα χρειαζόμαστε συγκεκριμένη ενδυνάμωση, στον τομέα της μεταποίησης συγκεκριμένη ενδυνάμωση, και εκεί έχουν ρόλο να παίξουν πολλαπλοί τομείς, και εκεί και τα ΤΕΙ και πανεπιστημιακές σχολές, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από αυτή την παλιά παραδοσιακή λογική που λέει τα παιδιά μας όλα πρέπει να δώσουμε δυνατότητες μέσα από το πρόγραμμα παιδείας να σπουδάσουν όλοι τις κλασικές παραδοσιακές σχολές. Αυτό είναι το πρώτο στοίχημα που οφείλουμε να προωθήσουμε. Υπάρχει και ένα δεύτερο που έχει να κάνει πάλι με την πολιτική της παιδείας. Χρειάζεται στην παιδεία να μην τελειώνουμε με το κομμάτι που αφορά την βασική εκπαίδευση. Αυτό ξεκινά από το γυμνάσιο και λύκειο, συνεχίζεται στο πανεπιστήμιο και κάπου σταματά και κάπου χάνουμε δυναμικό. Είναι το τεράστιο ζήτημα ότι πρέπει να αναδείξουμε και να ενδυναμώσουμε τα μεταπτυχιακά μας, και το αμέσως επόμενο ζήτημα ότι αυτά πρέπει να τα συνδέσουμε με την ίδια την παραγωγική δυνατότητα του τόπου μας. Όπου πάσχει ο τόπος μας σε επίπεδο εργασιακό, θα έπρεπε να συνδέσουμε την παιδεία μας σε αυτό το ανώτατο επίπεδο με τέτοιους τομείς ώστε να συνενώσουμε δυνάμεις. Διαφορετικά παράγουμε επιστημονικό δυναμικό, το ετοιμάζουμε και το στέλνουμε στο εξωτερικό.
Είναι αδικία για τη χώρα μας και είναι αδικία διότι μπορώ να σας βεβαιώσω με πάρα πολλά παραδείγματα πόσο ανεβαίνουν Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό, τι σπουδαίες καριέρες γίνονται στο εξωτερικό μέσα από ένα άλλο θεσμικό επίπεδο και πώς η χώρα, η μάνα Ελλάδα δεν παίρνει κάτι από όλη αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία. Ετοιμάζουμε και δουλεύουμε για άλλους. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Αφορά την συζήτηση που κυριαρχεί για την δυνατότητα που δίνεται σε πολλούς συνταξιούχους να διεκδικήσουν τα χρήματα των περικοπών που υπέστησαν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μας ακούν και πολλοί συνταξιούχοι. Τι λέτε εδώ? Μου ανοίγετε ολόκληρη βεντάλια, λέω, με πολλαπλές θεματικές. Αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν είμαι κατεξοχήν δήμονας, έτσι ώστε να σας πω συγκεκριμένες απόψεις. Μπορώ όμως να σταθώ σε δύο επιμέρους στοιχεία. Το ένα είναι οι δικαστικές αποφάσεις. Από την ώρα που η δικαιοσύνη εκδίδει συγκεκριμένες αποφάσεις, είναι σαφές ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα δεν θα έπρεπε να μπαίνουν πολιτικές σκοπιμότητες και να γίνεται πολιτική διαχείριση ως προς την υλοποίηση των αποφάσεων. Τότε θεσμικά έχουμε ζήτημα, έχουμε πρόβλημα. Δεν πρέπει για παράδειγμα να συνδέονται τα όποια επιδόματα τα οποία θα έρθουν μέσα από την ευδοκίμηση δικαστικών αποφάσεων με πολιτικές σκοπιμότητες. Θα έπρεπε πραγματικά οι αποφάσεις αυτές των δικαστηρίων μας να εκτελούνται όπως προβλέπεται στον νόμο. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την όλη οικονομική διάσταση της χώρας. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μετέχμιο, σε οικονομικό μετέχμιο, σε μετέχμιο κρίσης σε ό,τι αφορά τη χώρα μας και εκεί πρέπει να προωθηθούν συγκεκριμένες προτεραιότητες. Για όλες τις ομάδες θα έπρεπε να έχουμε ευαισθησία. Το σούτο μάλλον για τους συνταξιούχους, αλλά και για όλες τις ομάδες, για όλες τις περικοπές μισθών που έχουν γίνει, όταν καθημερινά αποδεικνύεται ότι η κρίση δεν προήλθε από την διαχείριση τη μισθολογική, προήλθε από άλλους τομείς, έχει άλλα αίτια και αυτά πρέπει να κοιτάξουμε, να προτάξουμε, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν συνθήκες κρίσης και να εξέλθει επιτέλους η χώρα μας και από αυτή τη διαδικασία, την πεσιμιστική, την εντελώς δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα της κρίσης. Πώς καλούμε να παράξουμε, καλούμαστε όλοι να παράξουμε καθημερινότητα, καλούμαστε όλοι να παράξουμε δουλειά, να παράξουμε πολιτισμό σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες δηλητηρίου. Μάλιστα. Κύριε Δελακούρα, δεν έχω άλλο ερώτημα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι που ίσως δεν έχω ρωτήσει εγώ. Από την πλευρά μου, να δώσω έτσι μία απλή θετική διάσταση ότι πρέπει πραγματικά στο σύνολο και της περιοχής μας, γιατί και η Θράκη βάλεται, στο σύνολο των κατοίκων της περιοχής να προτάξουμε με αισιόδοξη νότα να προτάξουμε τα στήθη μας έτσι ώστε να προωθηθεί τούτος ο τόπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.